Καλημέρα, ευχαριστώ που ήρθατε και όσους παρήσατε. Είμαστε σήμερα στη χαρούμενη στιγμή να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Μεσολαβούντος Δήμαρχου, του Δήμου, του κ. Βέρου, Δυτικής Λέσβου. Και του Προέδρου του Συνεταιρισμού του Μεσοτόπου, του Βασίλη του Σβούλη. Όλοι θυμόμαστε την αποβράδα ημέρα 13 Ιουλίου που μάθαμε τι είχε γίνει τη νύχτα όταν είχε καεί ο υποδειγματικός συνεταιρισμός του Μεσοτόπου. Την ίδια μέρα είχαμε πάει, είχαμε διαθέσει μηχανήματα σε περιφέρεια και όλοι μας και ο Δήμαρχος είχαμε εκφράσει την επιθυμία να έρθουμε αρρωγή στο να επανέλθει στην κανονική του λειτουργία ο συνεταιρισμός. Κάναμε ενέργειες στο Υπουργείο, ήταν και εδώ πέρα η κυρία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά σύμπτωση και επισκέφθηκε το μέρος και μετά πήγαμε και στην Αθήνα στο Υπουργείο και ζητήσαμε να χρηματοδοτηθεί η περιφέρεια και το υποσχέθηκε και η Υφυπουργός για να επανέλθει η κατασκευή που είχε καταστραφεί. Επειδή δεν είχαμε άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο, εξασφαλίσαμε πόρους από την ίδια την περιφέρεια, 250.000, για να επανέλθει το δομικό μέρος της κατασκευής. Από ό,τι γνωρίζω, έχουμε πάρει το ράδιες κατασκευής από την πολεοδομία και είμαστε έτοιμοι για να επανέλθουμε. Τα χρήματα, οι 250.000, διατίθενται από πόρους περιφέρειας. Εάν έρθουν από το Υπουργείο οι πόροι αυτοί, θα τους αντικαταστήσουμε και θα είναι πόροι του Υπουργείου. Αλλά προς το παρόν ξέρουμε όλοι τι είναι από την περιφέρεια. Με πολύ χαρά το κάνουμε, γιατί είναι ένας υποδειγματικός, όπως είπα, συνεταιρισμός και ελπίζουμε να γίνει υπόδειγμα και σε πολλούς άλλους όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, τον Μανώλη, ο οποίος είναι η καρδιά και η ψυχή του θέματος, και τον Πρόεδρο του Μεσοτόπου, τον ευχαριστούμε που είναι εδώ και όσους παρήσατε βέβαια και θα προχωρήσουμε στην υπογραφή της προγραμματικής συμβάσεως αφού μας πει όσα λόγια θέλει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Βέρος που είναι ο συνυπογράφων και προφανώς ο κύριος Ζεργούλης και συνέχεια θα παρακαλέσω αν θέλει και ο κύριος Πρόεδρος και ο Μάνος όποιος θέλει να πούν δύο λόγια για το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχε. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Τόσο η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ειδικά ο κ. Μητρός, ο Περιφερειάρχης μας, όσο και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, δεν έμενε μονάχα στα ευχολόγια. Στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον συνεταιρισμό Μεσοτόπου μετά το τραγικό ατύχημα το οποίο συνέβη και φτάσαμε σήμερα να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση ώστε να γίνει και η ουσιαστική αποκατάσταση του κτηρίου και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, για όλες τις ενεργές σας. Ευχαριστώ και τους συνεταιριστές που αγωνίζονται και τιμούν και το όνομα της Λέσβου. Μην ξεχνάτε ότι οι πυλώνες πάνω στον οποίο στηρίζεται η οικονομία τόσο της Δυτικής Λέσβου αλλά και όλα και του νησιού γενικότερα είναι ο πρωτογενής τομέα, η γεωργία κτηνοτροφία και κάπως λίγο ο τουρισμός. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν τοπική αυτοδιοίκηση να είμαστε δίπλα και να στηρίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Εμείς για να επισπεύσουμε τα πράγματα διαθέτουμε τους πόρους και αν από το Υπουργείο έρθουν κάποια στιγμή θα αντικαταστήσει το διατιθέντα πόρο. Θέλουμε να επισπεύσουμε τα πράγματα. Τον κύριο Ζαγούλιο τι να πει πέντε λόγια. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των μεσοτοπιτών και ειδικότερα από τους αγρότες μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη που από την πρώτη στιγμή έδειξε το ενδιαφέρον του και στον Δήμαρχο, τον κύριο Βέρο, οι οποίοι στάθηκαν δίπλα μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω και όλους συνέβαλαν σε αυτό για να μην ξεχάσω κανένα, δεν τους λέω ενωστικά. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας, γιατί αυτό το πράγμα εμείς, δίχως βοήθεια, δεν μπορούμε να το φέρουμε στις πέρας. Σας ευχαριστώ κύριε Περιφερειάρχα και σας θέλω όλους να είσαστε στο πλευρό μας,
γιατί για μας αυτό το πράγμα ήταν το στολίδι σε όλους, όχι εμείς που είμαστε χρόνια σαν διοίκηση, αλλά και σε όλους τους μεσοτοπίτες, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους σε μια δύσκολη περίοδο που περνάμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πεπίν, θέλετε να πείτε δύο λόγια, πρόεδρος του Μεσοτόπου. Από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη και γενικά όλη την περιφέρεια, το Δήμο Δυτικής Λέσβου και όλους όσους βοήθησαν γι' αυτό το έργο για να ξαναγίνει, να ξαναλειτουργήσει, γιατί είναι, ο Συνεδρισμός Μεσοτόπου είναι ένα ζωντανό κύτταρο του νησιού μας. Είναι ο πιο ζωντανός συνεταιρισμός σχεδόν στην Ελλάδα. Βέβαια είναι μεγάλο αυτό που λέω, αλλά ψάξτε το, θα το δείτε ότι όντως ήταν ο πιο ζωντανός. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε καταρρεύσει, αλλά πάλι μέσα από τα ίδια αυτά πάλι πάμε να ξαναζωντανέψουμε. Και με τη βοήθεια τη δικιά σας, της περιφέρειας γενικά, θα μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε όπως ήμασταν. Βέβαια θα αργήσουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό, αλλά όλοι μαζί θα μπορέσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι, ξανά το λέω, ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη από την αρχή που βοήθησε γενικά και στο σβήσιμο της φωτιάς εκεί και τώρα με τα λεφτά που θα μας δώσει να ξαναγίνει το κτίριο και γενικά το Δήμο, και ευχαριστήρια έχετε από όλο το Μεσότοπο, από όλους τους μεσοτοπίτες για αυτό το έργο που πάει να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι το στολίδι γενικά του νησιού μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Κωνσταντιδέλη, αν θέλει να πει πέντε λόγια. Καλημέρα και από μένα. Στις 13 Ιουλίου πάθαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά. Από αυτή την καταστροφή δεν βγήκε κανένας ίδιος, και ειδικά εμείς που είμαστε στη διοίκηση. Μετά ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου με πολύ μεγάλη πίεση και από τον κόσμο και από όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μπορέσουμε να στηθούμε ξανά. Γονατίσαμε αλλά δεν πέσαμε. Δεν πέσαμε γιατί. Γιατί από την πρώτη στιγμή και η διοίκηση και όλοι οι άνθρωποι, και αν σε αυτό την βοήθεια ήρθε η Περιφερειακή Αρχή και η Δημοτική Αρχή, όντως η Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος, και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, εδώ μπορούμε να πούμε ότι τα ανταλλακτικά των Δημοτικών Αρχών και των Περιφερειακών ήταν σε εγρήγορση. Ειδικά τον Περιφερειάρχη και των υπηρεσιακών παραγόντων, γιατί χωρίς τους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε με τέτοια ταχύτητα σε αυτό που έγινε, που θα γίνει σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αν και το είπαν όλοι, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που δεν θέλω να πω δύο ονόματα, τρία θα πω για αυτά τα παιδιά, είναι ο Δημήτρης Αγριώτης, η Ζήνα, η Μωραΐτου και ο κύριος Λαγουτάρης, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι εξ αρχής ήταν στο πλευρό του συνεταιρισμού. Και επίσης τα μεγάλα ευχαριστήρια ανήκουν στον κύριο Περιφερειάρχη και χωρίς την Περιφέρεια δεν θα μπορούσαμε σήμερα αυτά τα 250 χιλιάρικα που είναι από πόρους της Περιφέρειας να δοθούν για την ανεκοδόμηση του συγκροτήματος. Είναι μία αρχή, αλλά για μας είναι τα πάντα. Αυτή η καταστροφή μας άλλαξε, μας έκανε πιο δυνατούς, αλλά αποδείχτηκε ότι σαν Λέσβοι, σαν ντόπιοι τέλος πάντων, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει ισονομία και υπάρχει αλληλοβοήθεια. Αλληλοβοήθεια από τις κρατικές υπηρεσίες που εκπροσωπεί τον κόσμο της Λέσβου, από την Περιφερειακή Αρχή και από την Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ο συνεταιρισμός Μεσοτόπου δεν είναι μόνο το Μεσότοπο, είναι από όλα τα χωριά του νησιού μας. Ένας συνεταιρισμός που στο Βόρειο Αιγαίο είναι ο μεγαλύτερος, και αυτό το κάναμε με πολλά χρόνια αγώνα, με πάθος, με όραμα,
για καλύτερες μέρες στην ακτινοτροφία. Οι συνεταιρισμοί είναι η ραχοκαλιά της οικονομίας. Και όσοι το πιστέψουμε, ειδικά εμείς που είμαστε συνεταιριστές και προσπαθούμε μέρα κάθε μέρα, γιατί αγωνιζόμαστε για τους πολλούς και τους φτωχούς και προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα που έχουν. Αυτός είναι ο ρόλος των συνεταιρισμών και αυτό θα εξακολουθεί να υπηρετούμε. Και βλέπω με χαρά, διακρίνω και η Περιφερειακή Αρχή έχει τέτοιο στόχο. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να πάνε μπροστά και με τη βοήθεια του κράτους, της πολιτείας, των δημοτικών αρχών και των περιφερειακών, ναι, μπορούμε να προκόψουμε. Έχουμε πάρα πολλά προϊόντα να βγάλουμε σαν τόπος, σαν νησί και δεν μπορούμε να ζηλέψουμε από κανένα τίποτα. Ο συνεταιρισμός είναι ένας υγιής συνεταιρισμός. Ακούστηκαν πολλά και μιας που βρέθηκα εδώ σε αυτό το χώρο, το χώρο της δημοκρατίας, γιατί εδώ παίρνουν αποφάσεις, θα με συγχωρέσει να πω δύο λόγια παραπάνω. Ο συνεταιρισμός μας είναι ένας υγιέστατος συνεταιρισμός όλα αυτά τα χρόνια, με προοπτική ανάπτυξης που ξεπερνάει κάθε χρόνο το 15%. Με ένα τζίρο που κλείνει γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Με νέα προϊόντα που πήραμε την πρώτη ύλη, το γάλα και το κάναμε ένα σωρό άλλα προϊόντα. Και κάθε μέρα έχουμε νέες ιδέες καινοτόμες, στηρίζοντας πάρα πολλές οικογένειες, ειδικά της Δυτικής Λέσβου, που σε χωριά μικρά είναι μεγάλη υπόθεση να κρατάς νέους ανθρώπους να δουλεύουν και να τους δίνεις εργασία. Πάνω από 20 οικογένειες, 25 δουλεύουν. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι μπαίνουμε μπροστά για να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στα χωριά μας. Αυτό είναι το στίχημα των συνεταιρισμών και αυτό πρέπει να είναι η αρχή για όλους εμάς. Και με συνεργασία με την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή μπορούμε να γίνουν πολλά πράγματα στο πρωτογενή τομέα. Γιατί η δύναμή μας στον τόπο αυτό είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός. Κακά τα ψέματα, δεν έχουμε να αναδείξουμε τίποτα άλλο. Και ο θρησκευτικός τουρισμός. Άρα λοιπόν, εμείς σαν συνεταιρισμός δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, δεν θα σταματήσουμε να αναπτυσσόμαστε και δεν θα δώσουμε σε κανένα το δικαίωμα να αμφισβητήσει αυτό το έργο που κάναμε. Είμαστε άνθρωποι με μεράκι και αυτό που κάνουμε το αγαπάμε. Και κλείνοντας, θα πω το εξής, ότι αυτό που έκανε ειδικά ο Περιφερειάρχης από την πρώτη στιγμή, για μένα προσωπικά, έδειξε ότι με ταχύτητα λειτουργήσε. Και ως πρόσωπο θα το ήθελα. Και μετά αυτή την απόφαση, την εντολή του, καθώς και είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης εδώ του αγροτικού τομέα, ο Πανάγος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος, το πήραν, το κάναν τίματος οι περιουσιακοί παράγοντες και σήμερα φτάσαμε να υπογραφεί αυτή η προγραμματική σύμβαση. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε και τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δυτικής Λέσβου που σε αυτή την προγραμματική σύμβαση θα πληρώσει την άδεια υποδομής, αλλά και τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μυτιλήνης που από την πρώτη στιγμή και αυτοί οι άνθρωποι μας έστειλαν δύο οικίσκους για να μπορέσουμε να στεγάσουμε το προσωπικό. Ευχαριστώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλάι μας και δεν αφήσαν το θέμα να πέσει κάτω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε στην υπογραφή της συμβάσεως και όπως είπε και ο κ. Κωνσταντιδέλης, πραγματικά όση διάθεση και αν είχαμε δεν θα ήταν εφικτή αυτή η στιγμή αν δεν υπήρχε ο συντονισμός από τον κύριο Κουφέλο. Το ενακαλισμός του θέματος από τον κύριο Ακριώτη μου έκανε εντύπωση πώς το ενακαλίστηκε το θέμα, την κυρία Μωραΐτου και από όλους τους άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό δεν είναι.
Να κάνετε μια μικρή διευκρίνηση, ο Δήμος της Κυσλέρου θα αναλάβει και την εκπόδοση της μελέτης, η οποία απαιτείται για το δημοκρατικό και το έργο. Και την επίβλεψη, βέβαια, της υποδομικής των εργασιών. Σας ευχαριστούμε και τα μέσα και όλους παρισταμένους και ευχαριστώ τις υπηρεσίες.